είναι κανείς στο σπίτι σου. Πού είσαι, καλέ? Δεν ξέρει, ξέρω εγώ. Πού να ξέρω, χαμήλω τη μουσική, με ξέρει κι εσύ, θα τρελαθώ. Να κάτσω πάλι. Ποια είσαι, καλέ? Πριν 4 χρόνια, τον καιρό κέρδισα το Λάντσια, δεν το πιστεύω. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά! Δε... Είσαι η γυναίκα που δούλευε σε ένα σπίτι! Σου μιλάω! Παιδί μου, πες μου λίγο, είσαι η γυναίκα που δούλευε σε ένα σπίτι και καθάριζε στο σπίτι! Και πάλι στη δουλειά είμαι, δεν θα το πιστεύεις, λέει, και πάλι στη δουλειά είμαι! Τώρα πέφτω κι εγώ, δεν αντέχω άλλο! Δεν αντέχω, Χριστέ μου! Δεν σε πιστεύω, εσύ είσαι! Εγώ είμαι, εγώ να δεις όταν με πήραν να μου πούνε ότι κληρώθηκα, τρελάθη, καλό θα τους το πω και δεν θα το πιστεύουν. Αχ, παιδιά, πέφτω, δεν αντέχω. Κάντε μου λίγο αέρα και εμένα, τι γίνεται εδώ μέσα, θα τρελαθώ. Δύο φορές βρε σούπερ τυχερή στο ίδιο παιχνίδι. Μα τι τύχη να πήρε, κορίτσι μου. Μπράβο σου! Πες μου ότι τα ξανάρθω να σε δω και τα παίρνω τα σύννεφα, δηλαδή αυτό δεν πλάκα μας κάνεις! Ναι, άμα δεν ήμουν τώρα μέσα στο Πάσχα, σου στέλνα σήμερα τα εισιτήρια να κατέβεις. Με τρελαίνεις τώρα, με τρελαίνεις όμως. Ρε παιδιά, τα ακούτε, φέρτε μου τη συμβολιογράφο γιατί είμαι νεκρή, δεν μπορώ. Δεν το πιστεύω. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Δεν γίνονται πουθενά. Δεν γίνονται, δεν θα πιστεύει κανένας ούτε μόνο. Δεν σε δω, έχω μπιπικιά στο σώμα μου όλο, ανατρίχιασα με τη γυναίκα, δεν το πιστεύω. Το φοβερό είναι ότι θυμάμαι. Δεν σηκωθώ, μια κουβέντα, να αφήστε με κάτω τώρα, ζαλίζομαι. Καλέ, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Ξαναπες μου πάλι, ρε παιδί μου. Είσαι εσύ που είχαμε πάρει τηλέφωνο με το αυτοκίνητο που καθάριζες ένα σπίτι και έμεινες με το κινητό στο χέρι. Καλά μιλάμε, είναι αυτοί και έχουν κοπεί τα πόδια μου, δηλαδή εμένα έχουν τα πόδια μου, δεν μαντέχουν. Πω, απίσε αυτό, μπράβο της. Θυμάμαι τα Γιαννιτσά. Μόνο. Ρε εσύ, μόνο εσύ παίρνεις από τα Γιαννιτσά για να καταλάβω. Τους έχεις εξοντώσει όλους να παίρνεις εσύ, να κληρώνεσαι, να βγαίνεις. Να βγαίνεις τη σωστή στιγμή, να λες το σωστό τετράγωνο. Να μην μπαίνεις μέσα στη διαδικασία της ανταλλαγής. Και να παίρνεις κάθε φορά το καλύτερο δώρο. Πώς το κάνεις ρε εσύ αυτό? Και πάλι πήρα μόνο 3 φορές έτσι για το τυχερό όπως έγινε με το αυτοκίνητο, ρε Ελένη. Δηλαδή τα τρελαβώ, δεν τα πιστεύω αυτό που μου συμβαίνει. Αχ μωρέ, δεν το πιστεύω ούτε κι εγώ, δεν το πιστεύω. Μου είχες πει... Και θα είχα τόσο ανάγκη αυτά τα λεφτά, ρε Ελένη, τόσο ανάγκη. Μην τα δώσεις όλα για τις υποχρεώσεις. Κράτα και κάτι να περάσετε καλά. Μην τα δώσεις όλα τα λεφτά για να πληρώνεις έμφυα και δώσεις εφορίας. Κρατήσου λίγο, χαλάστε κάτι και για εσάς, βρε κορίτσι μου. Τι να πω. Τι να πω. Κοίταξε. Έχω 2 παιχτά, δεν τα θυμάσαι, αλλά είπαμε είναι δίδυμα. Αν περάσουν και τα 2, είχαμε τρελαθεί με τον άντρα μου, τι θα κάνουμε? Να σε ρωτήσω κάτι. Την προηγούμενη φορά μου είχες πει: έχω στείλει 2-3 κλήσεις κρυφά από τον άντρα μου γιατί τα μετράμε τα λεφτά μας και δεν έχουμε περιθώριο. Ναι. Αυτή τη φορά το είπες στον άντρα σου? Αυτή τη φορά ο άντρας μου μόνος του μου είπε: μην αφάνε.